Γεια σας και καλώς ήρθατε στο κανάλι μου. Στο σημερινό βίντεο θα μιλήσουμε για ένα ενεργό συστατικό το οποίο είναι πολύ trendy τον τελευταίο καιρό. Το χρησιμοποιούμε πάρα πολύ, είτε μόνο του είτε μπαίνει σε πάρα πολλά προϊόντα και έχω λάβει πάρα πολλές ερωτήσεις γι' αυτό και πρόκειται για τη βιταμίνη C. Θα σας μιλήσω για όλα όσα ξέρω σχετικά με τη βιταμίνη C, γιατί πρέπει να τη χρησιμοποιούμε, τι μας προσφέρει, σε τι μας ωφελεί, ποιες είναι οι συνθήκες κάτω από τις οποίες πρέπει να τη χρησιμοποιούμε και κάποια tips και στο τέλος θα σας πω και κάποια προϊόντα τα οποία προτείνω. Πάμε να ξεκινήσουμε. Καταρχάς, γιατί να βάλουμε βιταμίνη C. Η βιταμίνη C έχει πάρα πολλές ευεργετικές ιδιότητες στην επιδερμίδα μας και θα ξεκινήσω από το ότι όταν τη φοράμε κάτω από το αντιλιακό μας, ενισχύει τη δράση του αντιλιακού, γιατί είναι ένα αντιοξειδωτικό, οπότε μας προστατεύει από την ηλιακή ακτινοβολία και από τις ελεύθερες ρίζες που αυτή προκαλεί. Προσοχή όμως, δεν είναι αντιλιακό. Το χρησιμοποιούμε μαζί με το αντιλιακό μας πάντα. Αν τώρα βάλουμε τη βιταμίνη C το βράδυ, τότε αντιστρέφουμε τις βλάβες τις οποίες έχει προκαλέσει ο ήλιος το πρωί στην επιδερμίδα μας. Οπότε, όπως καταλαβαίνετε, είναι ένα συστατικό το οποίο μπορούμε να το χρησιμοποιήσουμε και το πρωί και το βράδυ άνετα. Λοιπόν, επίσης, βοηθάει στην παραγωγή κολαγόνου της επιδερμίδας, γιατί σιγά σιγά, όπως καταλαβαίνετε, με τα χρόνια αρχίζει και φθήνει η παραγωγή κολαγόνου, οπότε ενισχύει αυτή την παραγωγή. Βοηθάει στο να μην βγάλουμε πανάδες, αλλά και αν έχουμε βγάλει, βοηθάει στο να εξαλειφθούν. Βοηθάει επίσης, γενικότερα βοηθάει στη λεύκανση της επιδερμίδας, βελτιώνει τις λεπτές γραμμές και τις πιο βαθιές ρητίδες της επιδερμίδας, δεν είναι τόσο ισχυρό αντιρητιδικό όσο η ρετινόλη, αλλά βοηθάει. Επίσης, βοηθάει γενικότερα στην υφή και στον τόνο της επιδερμίδας μας. Βοηθάει στο να μειωθούν οι ευριαγγείες στο πρόσωπο. Επίσης, δίνει πάρα πολύ λάμψη στο πρόσωπο, άμεση λάμψη, δηλαδή ένα καλό προϊόν βιταμίνη C με το που θα το βάλεις στο πρόσωπό σου, θα το δεις να λάμπει. Και τέλος, βελτιώνει τη μικροκυκλοφορία της επιδερμίδας, οπότε βοηθάει και στην οξυγόνωση των κυττάρων. Όπως καταλαβαίνετε, είναι ένα συστατικό το οποίο έχει πάρα πολλά ωφέλη και ένα συστατικό το οποίο πρέπει να το έχουμε μονίμως στη ρουτίνα μας. Πρέπει όμως να ξέρουμε κάποια βασικά πράγματα για αυτό το συστατικό προκειμένου να το χρησιμοποιήσουμε σωστά. Δηλαδή, είναι ένα πάρα πολύ ασταθές συστατικό. Δεν ξέρω αν όταν ήσασταν μικροί, όταν σας στείβανε φυσικό χυμό, σας έλεγαν πιες το γρήγορα για να μην χαθούν οι βιταμίνες. Μπορεί να σας φαίνονταν περίεργο, αλλά ίσχυε. Δηλαδή, η βιταμίνη C, ακόμα και όταν είναι σε πόσιμη μορφή, έχει το κακό ότι οξυδώνεται. Οξυδώνεται από το φως και από την ατμόσφαιρα. Όπως συμβαίνει λοιπόν με την πόσιμη βιταμίνη C, το ίδιο πράγμα συμβαίνει και με τη βιταμίνη C που βάζουμε στο πρόσωπό μας. Αν έχουμε λοιπόν κάποια βιταμίνη C, θα πρέπει να έχουμε και τις σωστές συνθήκες για τη διατήρηση του προϊόντος. Δηλαδή, θα πρέπει να το έχουμε σε ένα μπουκαλάκι, μάλλον όχι να το έχουμε εμείς, το μπουκαλάκι που θα έχουμε αγοράσει με τη βιταμίνη C, να είναι σε σκούρη συσκευασία και κατά προτίμηση να είναι αδιαφανής η συσκευασία, εντελώς αδιαφανής, θα είναι το ιδανικό αυτό. Το προϊόν το οποίο έχουμε αγοράσει θα πρέπει να είναι κλειστό αεροστεγός, δηλαδή να είναι με αντλία. Αν δεν είναι με αντλία και είναι με πιπέτα, θα πρέπει να είμαστε πάρα πολύ προσεκτικοί. Το ανοίγουμε, παίρνουμε την ποσότητα που θέλουμε και το κλείνουμε κατευθείαν. Δεν αφήνουμε τη συσκευασία καθόλου ανοιχτή. Και θα πρέπει να μην φυλάμε το προϊόν σε χώρο που το βλέπει ο ήλιος. Δηλαδή θα πρέπει να είναι μέσα σε κάποιο ντουλάπι ή συρτάρι και να μην υπάρχει υγρασία, δηλαδή δεν θα πρέπει να το φυλάμε μέσα στο μπάνιο μας. Θα πρέπει να το φυλάμε σε ξηρό περιβάλλον, σε ένα δωμάτιο ας πούμε μέσα στο ντουλάπι
ή να το έχουμε μέσα στο ψυγείο. Σίγουρα, αν έχουμε βιταμίνη C σε μορφή πούδρας, είναι το ιδανικό, είναι η πιο σταθερή μορφή, δεν θα μας χαλάσει σε πούδρα. Αν είναι σε υγρή μορφή, θα πρέπει να το χρησιμοποιήσουμε πολύ πιο γρήγορα, γιατί μπορεί να οξυδωθεί. Θα το καταλάβετε ότι η βιταμίνη C οξυδώθηκε, γιατί θα αλλάξει απόχρωση, συνήθως κιτρινίζει, ακόμα και αν είναι ήδη κίτρινο το προϊόν, θα κιτρινίσει ακόμα περισσότερο και θα αλλάξει και η μυρωδιά της. Τα περισσότερα προϊόντα βιταμίνη C αντέχουν γύρω στους 3 μήνες, οπότε αν ανοίξεις τη συσκευασία, θα πρέπει να το καταναλώσεις άμεσα. Δεν μπορείς να ανοίξεις αυτή τη συσκευασία, να τα αφήσεις λίγο στην άκρη, να βάλεις κάτι άλλο και μετά να το ξαναθυμηθείς από καιρό, θα σου έχει χαλάσει. Πάρα πολλές φορές με έχετε ρωτήσει πώς θα καταλάβω ποιο προϊόν είναι για μένα και γιατί όλες οι βιταμίνες C δεν είναι το ίδιο, γιατί ένα προϊόν είναι πιο δραστικό από ένα άλλο και πώς θα καταλάβω εγώ ποιο θα είναι το πιο δραστικό. Έρχομαι λοιπόν εδώ να σας πω ποιες είναι οι μορφές της βιταμίνης C, γιατί από αυτό εξαρτάται και η δραστικότητα του προϊόντος. Πρώτα απ' όλα υπάρχει η καθαρή βιταμίνη C, το L-ascorbic acid, ή θα το βρείτε L-ascorbic acid ή σκέτο ascorbic acid ή με έναν άλλον τύπο που θα σας γράψω εδώ, 3 παύλα όμικρον ή 0 είναι αυτό, δεν ξέρω, ethyl ascorbic acid, είναι το ίδιο πράγμα αυτά τα τρία. Και είναι η καθαρή βιταμίνη C, είναι η πιο ισχυρή μορφή και η πιο δραστική. Αυτή η βιταμίνη C θεωρώ ότι δεν είναι κατάλληλη για ευαίσθητες επιδερμίδες, γιατί συνήθως είναι αρκετά ερεθιστική, επειδή είναι και η πιο ισχυρή. Είναι λιποδιαλυτή, γι' αυτό το λόγο εισχωρεί βαθύτερα στην επιδερμίδα μας και κάνει και την περισσότερη δουλειά, όμως είναι αρκετά ασταθής, γι' αυτό συνήθως προτιμάμε να την παίρνουμε σε μορφή σκόνης. Ένα τέτοιο προϊόν έχει η The Ordinary, που είναι 100% βιταμίνη C. Προσοχή, αν επιλέξετε μια τέτοια βιταμίνη C, θα χρησιμοποιήσετε πολύ μικρή ποσότητα, ειδικά στην αρχή, μέχρι να δείτε αν σας ερεθίζει ή όχι, αν το αντέχει η επιδερμίδα σας. Και τη συγκεκριμένη βιταμίνη C μπορείς να τη συνδυάσεις με έναν άλλον ορό που έχει η The Ordinary, που είναι με ρεσβερατρόλι και φερουλικό οξύ, διότι και αυτά είναι αντιοξυδωτικά και όταν συνδυάζονται με τη βιταμίνη C φτιάχνουν ένα κόμπο full αντιοξυδωτικό και ενισχύουν το ένα τη δράση του άλλου. Προσοχή όμως, αυτό το serum της The Ordinary με το φερουλικό οξύ πρέπει να συνδυάζεται με βιταμίνη C η οποία δεν έχει ως βάση το νερό. Οπότε ο ιδανικός συνδυασμός είναι με αυτή που σας είπα που είναι σε μορφή σκόνης, όχι με οποιαδήποτε βιταμίνη C. Ένα άλλο προϊόν με βιταμίνη C είναι από την εταιρεία Regenis. Αυτό εδώ σας το έχω δείξει πολλές φορές, μου άρεσε πάρα πολύ. Έχει καθαρή βιταμίνη C 25% που είναι μεγάλη ποσότητα και υαλουρονικό. Έχει ελαιόδη μορφή, οπότε θεωρώ ότι είναι κατάλληλο για κανονικές και ξηρές επιδερμίδες. Να σας το δείξω και από πιο κοντά. Μου έχει τελειώσει αυτή τη στιγμή, δίνει πάρα πολύ λάμψη, δίνει και ενυδάτωση στο πρόσωπο και μου άρεσε πολύ. Ένα άλλο προϊόν με καθαρή βιταμίνη C που είναι και πολύ οικονομικό είναι αυτές εδώ οι αμπούλες από την Bioten. Έχουν μέσα 5% βιταμίνη C, οπότε είναι ένα καλό προϊόν για να ξεκινήσεις τη χρήση βιταμίνη C, επειδή είναι σε μικρή συγκέντρωση και είναι μονοδόσεις, νομίζω, ναι, είχα κρατήσει ένα για να σας το δείξω πώς είναι. Είναι έτσι, σπάς τη συσκευασία, βάζεις το στόμιο και το βάζεις στο πρόσωπό σου. Είναι για 7 ημέρες και υπόσχεται ότι θα δεις αποτέλεσμα στις 14 μέρες, οπότε πρέπει να χρησιμοποιήσεις 2 τέτοιες συσκευασίες. Είναι ένα πολύ ήπιο προϊόν, έχει ελαφρώς ελαιόδη μορφή. Τα περισσότερα προϊόντα που έχουν καθαρή βιταμίνη C και είναι σε υγρή μορφή είναι κάπως ελαιόδη και αυτό το κάνουν για να διατηρηθεί καλύτερα το προϊόν, γιατί όπως είπαμε η καθαρή βιταμίνη C είναι αρκετά ασταθής.
Ήταν ένα καλό προϊόν, δεν ενθουσιάστηκα γιατί είμαι συνηθισμένη σε μεγαλύτερες συγκεντρώσεις βιταμίνης C, αλλά το θεωρώ καλό για να ξεκινήσεις τη χρήση αυτής της βιταμίνης. Επίσης, η Drunk Elephant έχει βγάλει πλέον βιταμίνη C, καθαρή βιταμίνη C σε σκόνη, την οποία όταν αποφασίσεις να χρησιμοποιείς το προϊόν, την αναμειγνύεις με το υγρό και τότε μπορείς να τη χρησιμοποιήσεις και αυτό βοηθάει πάρα πολύ ώστε να μην αλλοιώνεται το προϊόν. Καθαρή βιταμίνη C έχει βγάλει και η Love & Rose, δεν την έχω χρησιμοποιήσει, αλλά έχω ακούσει πολύ καλά λόγια. Αν την έχετε χρησιμοποιήσει, γράψτε μου από κάτω τις εντυπώσεις σας. Και επίσης έχει βγάλει και η Youth Lab μια σειρά με καθαρή βιταμίνη C. Αν θες να πας σε κάτι πιο ήπιο, που πάλι όμως είναι πολύ αποτελεσματικό, μπορείς να πας στο Ascorbyl Glucoside. Εγώ έχω δοκιμάσει τις The Ordinary, σας το έχω ξαναδείξει, έμεινα ενθουσιασμένη από αυτό. Είναι το Ascorbyl Glucoside Solution 12%. Η καρδούλα μη σας μπερδεύει, εγώ την έχω βάλει, είναι αυτοκόλλητο, για να τα ξεχωρίζω τα μπουκαλάκια μου. Πάρα πολύ ωραίο προϊόν, δίνει πάρα πολύ λάμψη και σου προσφέρει γενικά όλα τα ωφέλη της βιταμίνης C χωρίς να σε ερεθίζει καθόλου. Αν θέλεις ακόμα περισσότερη συγκέντρωση βιταμίνης C, σου προτείνω τις The Inky List, που είναι με 15% βιταμίνη C της μορφής Ascorbyl Glucoside, δηλαδή παράγωγο. Και έχει μέσα και EGF που είναι ένας αυξητικός παράγοντας, βοηθάει δηλαδή στην αντιγύρανση. Και αυτό μου άρεσε πάρα πολύ σαν προϊόν. Βέβαια αυτό είναι λίγο πιο ελαιώδες, ένα τσίκ, ενώ αυτό είναι σαν νερό. Δηλαδή αυτό θα το πρότεινα ακόμα και σε πολύ λιπαρές επιδερμίδες, ενώ αυτό νομίζω είναι για μεικτές κανονικές και ξηρές. Αυτό είναι για όλες, αλλά και για λιπαρές, για πολύ λιπαρές. Και τέλος, έχω να σου προτείνω σε αυτή την κατηγορία ένα καθαριστικό με βιταμίνη C, είναι από Avalon Organics. Μου άρεσε πάρα πολύ, δίνει λάμψη στην επιδερμίδα, εντάξει, όχι τόσο όσο θα δώσει ένα σέρουμ, αλλά πάλι κάτι δίνει, καθαρίζει πάρα πολύ καλά το πρόσωπο, μυρίζει πορτοκάλι, δεν ξέρω αν μυρίζει ακόμα. Ελαφρώς, έχει καιρό που το τελείωσα και έτσι σου φρεσκάρει το πρόσωπο χωρίς όμως να νιώθεις ότι τραβάει μετά το πρόσωπό σου, χωρίς να σου το στεγνώνει. Δεν έχει καθόλου sulfate, παρόλα αυτά το νιώθεις ότι καθαρίζει καλά το πρόσωπό σου. Είναι vegan, είναι βιοδιασπόμενη συσκευασία, δεν έχει μέσα τίποτα χημικό, δεν έχει φθαλικά άλατα, δεν γίνονται λέει πειράματα σε ζώα, δεν έχει αρώματα, δεν έχει συντηρητικά, συνθετικά χρώματα, parabens. Είναι μια πολύ πολύ αγνή σύνθεση. Γενικά τα προϊόντα από Avalon Organics, ό,τι έχω δοκιμάσει μου έχει αρέσει πάρα πολύ. Θα σας βάλω από κάτω το link, αυτά τα παίρνω από ένα συγκεκριμένο ηλεκτρονικό κατάστημα. Νομίζω είναι και φυσικό κατάστημα, αλλά εγώ τα παίρνω ηλεκτρονικά, που έχει μόνο τέτοιου είδους προϊόντα. Θα σας έχω όλες τις πληροφορίες από κάτω. Και είναι ένα καθαριστικό κατάλληλο για όλους τους τύπους επιδερμίδας. Υπάρχει και ένα άλλο παράγωγο βιταμίνη C, το οποίο τώρα θα το σκοτώσω, είναι λίγο δύσκολο, τετραχεξιλδεσίλ ασκορμπέιτ, THD, θα το βρείτε. Είναι το πιο ισχυρό από τα παράγωγα και είναι λιποδιαλυτό, γι' αυτό και είναι το πιο ισχυρό. Δεν έχω δοκιμάσει κάτι σε αυτή τη μορφή, δεν γνωρίζω. Πάντως το Ascorbyl Glucoside είναι επίσης ένα ισχυρό παράγωγο και επίσης αποτελεσματικό. Οπότε ανάμεσα στα δύο εγώ θα σας πρότεινα το Ascorbyl Glucoside που το έχω δοκιμάσει και ξέρω ότι σίγουρα κάνει δουλειά. Τώρα, αν έχεις πολύ ευαίσθητη επιδερμίδα και τη φοβάσαι πολύ τη βιταμίνη C, θα σου πρότεινα να ξεκινήσεις από ένα ακόμα πιο ήπιο παράγωγο, το οποίο είναι το Ascorbyl Palmitate και υπάρχει και το Ascorbyl Tetraisopalmitate, αν το λέω καλά. Αυτά τα δύο είναι πολύ πολύ ήπια, δεν θα πάρεις όλα τα ωφέλη της βιταμίνης C, θα πάρεις μόνο τη λάμψη. Δεν θα πάρεις την παραγωγή κολαγόνου, την ανανέωση των κυττάρων, όλα αυτά που είπα στην αρχή,
μόνο τη λάμψη, αλλά είναι ένα ασφαλές παράγωγο από το οποίο μπορείς να ξεκινήσεις για να δεις κατά πόσο είναι ok η βιταμίνη C με τη δική σου επιδερμίδα. Αν σε ενδιαφέρει αυτό το συστατικό, έχει βγάλει The Ordinary έναν ωρό, όχι που δεν θα έβγαζε πια, η The Ordinary έχει βγάλει τα πάντα, το οποίο έχει μέσα 20% από αυτό το συστατικό και βιταμίνη F, η οποία είναι αντιερεθιστική, οπότε το προϊόν είναι ό,τι πρέπει για πολύ πολύ ευαίσθητες επιδερμίδες. Υπάρχει και το Magnesium Ascorbyl Phosphate, που είναι πιο ισχυρό παράγωγο από αυτό που σας είπα πριν, που δίνει λάμψη και βοηθάει στην παραγωγή κολαγόνου, αλλά όχι όλα τα υπόλοιπα. Κάνει μόνο αυτά τα δύο ως δράση και πάλι έχει βγάλει η The Ordinary, που έχει αυτό το συστατικό σε συγκέντρωση 10%. Ποια είναι η σωστή χρήση της βιταμίνης C? Τη βιταμίνη C μπορούμε να την χρησιμοποιούμε και πρωί και βράδυ και καλοκαίρι και χειμώνα. Αν θεωρείς ότι η επιδερμίδα σου είναι πολύ ευαίσθητη, μπορείς να χρησιμοποιείς κάποιο παράγωγο, αλλά δεν θα υπάρξει κανένα πρόβλημα αν τη χρησιμοποιείς μέρα. Εννοείται όμως ότι πάντα, μα πάντα, θα φοράς αντιλιακό στη σωστή ποσότητα, που έχουμε πει ποια είναι η σωστή ποσότητα στο βίντεο που μίλησα αναλυτικά για τη χρήση του αντιλιακού, θα το έχω από πάνω, να πάτε να το δείτε. Τη σωστή ποσότητα και τη σωστή ανανέωση του αντιλιακού. Υπό αυτές τις προϋποθέσεις η βιταμίνη C θα σε ωφελήσει πάρα πολύ. Αν δεν τηρείς αυτά τα πράγματα σχετικά με το αντιλιακό, καλύτερα να μην το φοράς το πρωί. Δηλαδή αν ξεχνάς να βάλεις, αν δεν κάνεις ανανέωση, αν δεν βάζεις πολύ ποσότητα, θα σε μαλώσω. Κακώς τα κάνεις, αλλά τουλάχιστον μην χρησιμοποιείς τη βιταμίνη C το πρωί, χρησιμοποίησέ την καλύτερα το βράδυ. Τώρα, όσον αφορά με ποια συστατικά μπορεί να συνδυαστεί, όπως σας είπα, είναι ο τέλειος συνδυασμός με ρεσβερατρόλ και φερουλικό. Αν τα βρείτε μαζί σε μια συσκευασία, είναι το τέλειο. Αν δεν τα βρείτε μαζί στη συσκευασία, τότε προσοχή στις οδηγίες, γιατί όπως σας είπα και στην αρχή, υπάρχουν σκευάσματα φερουλικού και, ρεσβερατρόλης, τα οποία δεν ταιριάζουν με βιταμίνη C που έχει ως βάση το νερό. Πρέπει να τα συνδυάζετε μόνο με βιταμίνη C που είναι σε μορφή σκόνης, οπότε προσέξτε πώς θα τα συνδυάσετε. Αν θέλετε να τα πάρετε όλα μαζί, το ιδανικό για να μην ψάχνεστε είναι να υπάρχουν όλα σε μία συσκευασία. Μπορείτε να τα βρείτε μαζί σε σκεύασμα, όπως είναι αυτό της Regenz που είναι βιταμίνη C και υαλουρονικό, είτε να βάλετε εσείς το υαλουρονικό σας και από πάνω τη βιταμίνη C που επιθυμείτε. Προσοχή όμως, δεν πρέπει να συνδυάζετε βιταμίνη C ποτέ με ρετινόλη και οξέα. Τώρα, όσον αφορά το συνδυασμό νιασιναμίδης με βιταμίνη C, ξέρω σίγουρα ότι δεν πρέπει να συνδυαστεί η νιασιναμίδη με την καθαρή βιταμίνη C. Από εκεί και πέρα υπάρχουν κάποια προϊόντα κάποιων εταιριών που αν είναι παράγωγο η βιταμίνη C μπορεί να συνδυαστεί με νιασιναμίδη, αλλά είναι πολύ συγκεκριμένα τα πράγματα. Ας πούμε, καμία βιταμίνη C της The Ordinary δεν πρέπει να συνδυάζεται με νιασιναμίδη και το λέει μέσα η εταιρεία. Οπότε προσέξτε αυτόν τον συνδυασμό. Εγώ αυτό που κάνω και δεν με έχει ενοχλήσει είναι να βάζω τη βιταμίνη C από The Inkylist, σαν σέρουμ, να βάζω την ενυδατική μου, δηλαδή φτιάχνω ένα φραγμό ανάμεσα στα δύο προϊόντα και μετά βάζω το αντιλιακό μου, το οποίο έχει και νιασιναμίδη. Βέβαια είναι σε μικρή ποσότητα, δεν θα έβαζα ποτέ σέρουμ βιταμίνη C και στο καπάκι σέρουμ νιασιναμίδης, θεωρώ ότι είναι επίφοβος συνδυασμός, καλύτερα να τον αποφεύγουμε, γιατί θα πρέπει να ψάξουμε πάρα πολύ τι συστήνει κάθε εταιρεία. Ας μην τον μπλέξουμε πολύ το πράγμα. Ας αποφεύγουμε το συνδυασμό τους, ειδικά όταν είναι και τα δύο σε μορφή σέρουμ και τα βάζουμε το ένα πάνω στο άλλο. Γενικώς είναι καλό να κοιτάμε πάντα τις οδηγίες χρήσεως του προϊόντος, γιατί μπορεί να υπάρχουν κάποιες πολύ συγκεκριμένες οδηγίες σε ένα πολύ συγκεκριμένο προϊόν, να διαφέρει από όλα τα υπόλοιπα, γιατί όπως είδατε είναι πολλές οι μορφές της βιταμίνης C, οπότε προσοχή, πάντα διαβάζουμε
τις οδηγίες χρήσης και αν έχουμε απορίες στέλνουμε στην εταιρεία να μας απαντήσουν αυτοί οι ίδιοι και είναι και η πιο έγκυρη απάντηση αυτή που θα δώσει η εταιρεία, ούτε εγώ, ούτε κάποιος άλλος YouTuber, ενδεχομένως ούτε κάποιος δερματολόγος να μπορεί να μας δώσει τόσο σωστή και έγκυρη απάντηση όσο θα μας δώσει αυτός ο οποίος έφτιαξε το προϊόν. Αυτός ξέρει καλύτερα από όλους. Οπότε ας ρωτήσουμε την εταιρεία καλύτερα. Τέλος, θέλω να είστε πάρα πολύ προσεκτικοί και προσεκτικές όσον αφορά τη σπιτική παραγωγή της βιταμίνης C. Έχω δει κάποια άρθρα και κάποια βιντεάκια που λένε πώς να φτιάξεις εσύ βιταμίνη C. Όχι, όχι, μην το κάνετε αυτό στον εαυτό σας, θα πάθετε έγκαυμα. Και αν δεν πάθετε εκείνη τη στιγμή, σίγουρα οι φθορές της επιδερμίδας σας, στην επιδερμίδα σας σιγά σιγά θα εμφανιστούν. Θα βγάλετε πανάδες, μπορεί να βγάλετε κοκκινίλες. Μην κάνετε σπιτικές μάσκες, σπιτικά ματζούνια με βιταμίνη C. Δηλαδή έχω δει κάτι πράγματα τερατώδη, πώς να φτιάξεις βιταμίνη C από το πορτοκάλι, από το λεμόνι. Παιδιά, αυτά είναι πολύ ερεθιστικά. Ακόμα και αν ένα προϊόν λέει ότι έχει μέσα, τώρα τυχαία έπιασε αυτό, έχει μέσα εκχύλισμα πορτοκαλιού, εκχύλισμα λεμονιού, είναι εκχύλισμα. Δεν έχουν πάρει το ίδιο το λεμόνι και έχει υποστεί συγκεκριμένη επεξεργασία, έχει βγει με συγκεκριμένες συνθήκες. Αφήστε που είναι κάτι τόσο ασταθές που το ένα λεπτό θα το έχεις φτιάξει το σκεύασμα και το άλλο λεπτό θα έχει οξυδωθεί. Οπότε σίγουρα δεν θες να βάλεις κάτι οξυδωμένο και τόσο καυστικό στο πρόσωπό σου. Προσοχή στις σπιτικές μάσκες. Το έχω ξαναπεί, είμαι κατά. Καλό είναι να παίρνουμε προϊόντα τα οποία είναι φτιαγμένα από ειδικούς, γιατί εμείς δεν είμαστε ειδικοί, καλό είναι να μην πειραματιζόμαστε με το πρόσωπό μας. Παιδιά, αυτά περί βιταμίνη C, ελπίζω να σας κάλυψα. Αν θέλετε να με ρωτήσετε το οτιδήποτε από κάτω στα σχόλια, όπως πάντα μπορείτε να με ρωτήσετε ό,τι θέλετε. Εννοείται ότι δοκιμάζοντας και άλλα προϊόντα βιταμίνη C, θα σας έχω και νέα σε επόμενο βίντεο. Κάθε τι που δοκιμάζω θα σας το δείχνω. Τώρα που σας είπα τις διάφορες μορφές βιταμίνη C, νομίζω μπορείτε και μόνοι σας, σαν καταναλωτές, να ξεχωρίσετε τι ταιριάζει σε εσάς και τι όχι, τι θα είναι πολύ αποτελεσματικό, τι θα είναι λιγότερο. Και να κάνετε καλύτερα τις επιλογές σας και κάθε φορά που θα σας δείχνω ένα προϊόν βιταμίνη C, μπορείτε να πηγαίνετε στα συστατικά του προϊόντος, να βλέπετε τι έχει και να καταλαβαίνετε ακριβώς περί τίνος πρόκειται όσον αφορά τη δραστικότητα και αν σας ταιριάζει. Οπότε ελπίζω να σας έχω καλύψει, ελπίζω να σας φάνηκε χρήσιμο αυτό το βίντεο. Η βιταμίνη C είναι ένα συστατικό θαυματουργό. Όσοι χρησιμοποιήσετε βιταμίνη C θα πάθετε σοκ από τη λάμψη που θα δώσει το πρόσωπό σας, γιατί είναι το πρώτο πράγμα που βλέπουμε πάντα. Και στη συνέχεια όσο τη χρησιμοποιείτε θα δείτε και τα υπόλοιπα ωφέλη που σας είπα στην αρχή του βίντεο. Αν σας άρεσε αυτό το βίντεο, μην ξεχάσετε να κάνετε like και εγγραφή στο κανάλι μου, να με ακολουθήσετε και στο Instagram και εμείς θα τα πούμε την επόμενη φορά. Γεια σας!